Υπάρχει κόσμος, το αδιαχώρητο στη Μεσσηνία για λίγες ημέρες. Δεν ξέρουμε βέβαια πώς θα περάσουν όλοι αυτοί οι επισκέπτες, είναι αλήθεια, γιατί έχουμε τα τερτύπια του καιρού που μας ταλαιπωρούν και έχουμε αυτές τις αναφορές για επιδείνωση. Θα μας πει πολλά περισσότερα όμως. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι απόψε μαζί μας μέσω μια σύνδεση Skype ο μετεωρολόγος φυσικός, ο Στρατής Βουγιούκας. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Καλησπέρα και πολλές ευχές και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά και να πούμε πώς θα περάσουμε αυτό το τριήμερο ή όποιες ημέρες είμαστε στην καρδιά του Αυγούστου, 15 Αύγουστο αύριο, και εκεί που περίμεναν όλοι να περάσουν καλά έχουμε αυτή την επιδείνωση, κύριε Βουγιούκα. Βεβαίως. Αυτή η επιδείνωση των τελευταίων 2-3 ημερών αφορά βέβαια κυρίως την κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Υπήρξαν φαινόμενα και νοτιότερα φυσικά, αλλά όχι στην ίδια ένταση και έκταση. Και φαίνεται πως τα όποια φαινόμενα σταματούν σήμερα. Από αύριο πάμε σε έναν ξανά αμυγός καλοκαιρινό καιρό και μάλιστα αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας που θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς τοπικά και φαίνεται ότι όλη η εβδομάδα θα κινηθεί σε μια συνεχή άνοδο της θερμοκρασίας για να πάμε σε πολύ υψηλά επίπεδα από την Πέμπτη και μετά με θερμοκρασίες που θα φτάνουν τοπικά και θα ξεπερνούν ενδεχομένως και τους 40 βαθμούς. Άρα καύσωνας εν όψει, μας τα χάλασε λίγο τώρα για το 15 Αύγουστο και έχουμε και τα πανηγύρια, τις εκδηλώσεις, τις εξορμήσεις που είχαμε τόσο ανάγκη να βγούμε όλοι μετά τα 2 χρόνια του περιορισμού και συγκυριακά ήρθε αυτήν την περίοδο. Άρα είναι μία ανάπαυλα θα λέγει κανείς μέχρι αύριο το πολύ. Μέχρι σήμερα ουσιαστικά για την Πελοπόννησο, στη Βόρεια Ελλάδα αύριο θα έχουν κάποια φαινόμενα ακόμα, κυρίως η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, αλλά γενικά πάμε σε μια νέα έτσι θερμή εβδομάδα, προοδευτικά θα ανεβαίνει, θα πάει στους 36-37 βαθμούς μέχρι την Τετάρτη και κυρίως από την Πέμπτη έως το Σάββατο βλέπουμε αρκετές περιοχές να έχουν θερμοκρασίες τάξης των 39 με 41 βαθμούς. Κάτι το οποίο φαίνεται να κρατάει μέχρι περίπου την ερχόμενη Κυριακή και μετά να πάμε σε μια ξανά αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας, αλλά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και πάλι. Να πούμε, κύριε Βουγιούκα, επειδή αναφέρεστε σε αυτές τις διακυμάνσεις, πάντα υπήρχαν έτσι έντονα φαινόμενα, η αλήθεια είναι. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πολύ διαφορετική την κατάσταση αυτή και στη συχνότητα και στις εναλλαγές. Είναι αυτό που μας λένε και μας λέτε όλοι οι ειδικοί, ότι είναι πια για τα καλά στο πλάνο η κλιματική αλλαγή. Πού οφείλονται όλες αυτές τις διακυμάνσεις? Τώρα αυτό είναι κάτι που πάντα έρχεται στο προσκήνιο. Το να έχει βέβαια διακυμάνσεις ο καιρός από μόνο του δεν σημαίνει κάτι. Η συχνότητα με την οποία βλέπουμε κάποια ακραία φαινόμενα έχει αλλάξει. Για παράδειγμα, αυτό που συμβαίνει τα τελευταία 3 χρόνια στη Δυτική Ευρώπη, που κάθε χρόνο η Ιβηρική Χερσόνησος έχει 45 με 47 βαθμούς, είναι κάτι πραγματικά πρωτόγνωρο. Επίσης βλέπουμε καύσωνες στη Γερμανία και στη Μεγάλη Βρετανία αρκετά συχνά πλέον. Αυτά είναι ουσιαστικά τα δείγματα και γι' αυτό ακούμε και πολλούς ποταμούς των χωρών αυτών να έχουν ξηρανθεί σημαντικά ή να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Τώρα, οι εναλλαγές στην Ελλάδα φέτος ας πούμε ότι ήταν μια χρονιά πολύ φυσιολογική, χωρίς κάποιον ακραίο καύσωνα και με σχετικά όχι πολύ μεγάλες εναλλαγές. Δηλαδή αυτό το διάστημα τώρα της αστάθειας του 15 Αύγουστου είναι κάτι που το βλέπαμε και παλιότερα. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την κατεύθυνση, έτσι, για να ανοίγω μια παρένθεση, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι θα έπρεπε, το βλέπουμε έτσι δειλά-δειλά στην Ευρώπη, να γίνουν έτσι πράγματα, φαντάζομαι, στο επίπεδο της προστασίας, της πρόληψης, δεν ξέρω. Και ίσως και ο καθένας από εμάς ξεχωριστά προστατεύοντας το περιβάλλον ή έχουμε χάσει το τρένο. Σίγουρα πάντα μπορεί να γίνει κάτι, γι' αυτό υπάρχουν κρατικές συμφωνίες που πρέπει να τηρούνται. Βέβαια, το πόσο τηρούνται είναι άλλο θέμα. Και σίγουρα ο καθένας μας πρέπει να έχει μια επίγνωση των πραγμάτων και να μην τα θεωρεί όλα ότι είναι λόγια κάποιων. Δηλαδή, ο κάθε ειδικός, κάθε επιστήμης έχει να μας πει κάτι και δεν μπορεί να το αντιμετωπίζουμε ως την γενική έκφραση που ακούμε «κάποιοι λένε». Γίνονται μελέτες, υπάρχουν δεδομένα. Σίγουρα αυτό που πρέπει να έχουμε παραπάνω την προσοχή μας πλέον και να προσέχουμε πολύ περισσότερο είναι και σε όσα μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε πρόληψη έναντι των πυρκαγιών οι οποίες έχουν αλλάξει συμπεριφορά. Είναι πιο θερμή και πιο ξηρή η καύση μήλη. Οι συνθήκες είναι
ευνοϊκές πολύ συχνά για εξάπλωση πολύ βίαιων πυρκαγιών, και σε αυτό το κομμάτι που υστερούμε πολύ και στη χώρα μας και σε αρκετές χώρες είναι το κομμάτι της πρόληψης. Νομίζουμε όλοι ότι η δασοπυρόσβεση είναι αυτή που αντιμετωπίζει τις φωτιές. Καλό είναι να περιοριστούν οι φωτιές και να μην εκδηλώνονται σε τέτοιο βαθμό και όχι να τις κυνηγάμε. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρετε. Αισιοδοξείτε, έχουμε χρόνο, γιατί ας πούμε προχθές εδώ είδαμε έναν ανεμοστρόβιλο ξαφνικά, χωρίς ούτε βροχόπτωση ούτε τίποτε, για πολύ λίγα δευτερόλεπτα, και δημιούργησε καταστροφές σε μια συγκεκριμένη γειτονιά, ούτε καν ένα μεγάλο μέρος της πόλης. Αισιοδοξείτε, μια και μιλήσαμε και για την κλιματική αλλαγή, ότι μπορεί και να προλάβουμε ή τα πράγματα αρχίζουν να δυσκολεύουν πολύ? Η αλήθεια είναι ότι κάνουμε εκτιμήσεις βάσει των δεδομένων που υπάρχουν και αυτών που μπορούμε να μετρήσουμε και να υπολογίσουμε. Από εκεί και πέρα ο πλανήτης διαχρονικά και το κλίμα έχει κάνει και κάποιες αλλαγές που έχει ευνηδιάσει κατά καιρούς την ανθρωπότητα. Έχουν συμβεί ακόμα και πολύ ψυχρές περίοδοι που δεν τις περιμέναμε όπως εξελίχθηκαν. Σίγουρα δεν είναι καλά τα πράγματα και ενδεχομένως σε ένα μεγάλο βαθμό να είναι και αργά, αλλά πάντα μπορεί κάτι να γίνει προς το καλύτερο. Η εξέλιξη της επιστήμης και τα εργαλεία που μας παρέχει σίγουρα πλέον μπορούν να βοηθήσουν πολύ και στην πρόληψη και σε μετάβαση σε καθαρότερες πηγές ενέργειας. Μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά θα πρέπει να κάνουμε αυτό που χρειάζεται. Τα αυτονόητα. Να σας ευχαριστώ πολύ. Να κρατήσουμε τουλάχιστον ότι αύριο 15 Αύγουστο εδώ στην Πελοπόννησο δεν θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα και θα μπορέσουν να περάσουν ωραία όσοι έχουν εκδράμει, όσοι έχουν έρθει διακοπές ή τέλος πάντων βρουν λίγο χρόνο να ξεκουραστούν και να ξεφύγουν από την καθημερινότητα. Κρατάμε αυτή την αναφορά, γιατί έτσι μην χαλάμε πολύ τη διάθεσή μας. Τα υπόλοιπα είναι πολύ σοβαρά και είναι μπροστά και μακάρι να γίνουν ουσιαστικά πράγματα σε αυτή την κατεύθυνση. Να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ και χρόνια πολλά από τις ημέρες. Επίσης, χρόνια πολλά. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.